Μέσα από μια εθιμοτυπική αλλά παράλληλα και ουσιαστική συνάντηση με την Υφυπουργό Μακεδονίας και Θράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ελλάδος, Ιωάννης Μανδρίνος, και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, Παναγιώτης Καρθαράς, θέλησαν να αναδείξουν και να συζητήσουν σοβαρότατα ζητήματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κλάδο. Για το φορολογικό, το ασφαλιστικό, το επενδυτικό και το αναπτυξιακό. Όπως γνωρίζετε, είναι σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και περιμένουμε από την Υπουργό να κάνει και αυτή ό,τι καλύτερο μπορεί για να βοηθήσει. Όπως τόνισε ο κύριος Καρθαράς, η έξοδος από την κρίση προϋποθέτει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη του επιχειρήν. Στα πλαίσια του διαρκούς και καθημερινού αγώνα για την ανάπτυξη του επιχειρήν στη χώρα μας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση, ο σύνδεσμός μας συναντήθηκε σήμερα με την Υφυπουργό κυρία Τσαρουχά. Και συζητήσαμε, αναλύσαμε διάφορα προβλήματα και κάποια στοιχεία για να συντονίσουμε από κοινού διάφορες δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, διότι ο τακτικός διάβλος επικοινωνίας με την πολιτική ηγεσία εκτιμούμε ότι αυτό μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να μας φέρει. Το μεγάλο βάρος αυτή τη στιγμή στην οικονομία της χώρας μας σηκώνουν οι μικρομεσαίες, κυρίως επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον κύριο Μανδρίνο, το καθεστώς αυτό πρέπει να αλλάξει και να δοθεί μία ανάσα στους επιχειρηματίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγωνίζονται με όλες τις δυνάμεις για να επιβιώσουν. Είναι γνωστό σε όλους ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο κορμός της εθνικής οικονομίας και δίνουν θέσεις σε χιλιάδες εργαζόμενους, το 97-98% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι το να επιβιώσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Εμείς λοιπόν ζητάμε και από την κυβέρνηση και φυσικά θα συζητήσουμε και με την κυρία Υπουργό για το φορολογικό, απλώς ενημερωτικά οι φορολογικοί συντελεστές να μειωθούν, για να μπορέσει να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες μικρομεσαίους να επιβιώσουν και να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Και για το ασφαλιστικό, ένα ασφαλιστικό το οποίο και αυτό πρέπει να είναι ελκυστικό για να μπορούν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και το καινούργιο νομοσχέδιο το ασφαλιστικό, και αυτό δεν βοηθάει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Τον αναπτυξιακό, έναν αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος να δώσει δυνατότητα να γίνουν επενδύσεις. Οι τράπεζες, ήδη αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε ότι έχουν δυνατότητα να δώσουν δάνεια χαμηλότοκα, να μπορούν να προχωρήσουν επιχειρηματίες σε επενδύσεις για να έρθει η ανάπτυξη. Χωρίς επενδύσεις, ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει. Η συνάντηση με την Υφυπουργό Μαρία Κόλια Τσαρουχά πραγματοποιήθηκε σε επικοδομητικό και ευχάριστο κλίμα.